μαντέψτε, πάμε ταξίδι! Ω, ναι! Τρίτη 26 Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 11 και αύριο φεύγουμε για Ρώμη με τον μικρό. Πάμε οι δυο μας ταξίδι στη Ρώμη. Είμαι full ενθουσιασμένη. Ήταν ένα από τα όνειρά μου και στόχους μου πέρσι, αλλά δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε φέτος. Πίστευα ότι θα είναι κάτι πιο μακρινό. Έχω να ταξιδέψω με αεροπλάνο από το 18. Ταξιδεύω πρώτη φορά μόνη μου, σε εισαγωγικά, να είμαι μόνο εγώ υπεύθυνη για το ταξίδι, τέλος πάντων. Πάντα είτε πήγαινα με τους γονείς μου είτε με τον Νίκο, οπότε κάποιος γνώριζε κάτι σχετικά με τα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια. Στην αρχή, μόλις έκλεισα τα εισιτήρια, επέλεξα να έχω μια δεκάκιλη βαλίτσα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ πόσο είναι η δεκάκιλη βαλίτσα, πίστευα ότι θα μας φτάσει. Τελικά όμως όλοι μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ λίγη μια δεκάκιλη βαλίτσα, γιατί θα πάμε 5 ολόκληρες μέρες. Θα φτάσουμε εκεί μεσημέρι αύριο και θα φύγουμε 31, 6 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή είναι full 5 μέρες. Επίσης είναι χειμώνας, μπορεί να βρέχει, μπορεί να έχει ήλιο, είναι λίγο περίεργος ο καιρός, οπότε χρειάζομαι αρκετά ρούχα. Τέλος πάντων, μετά μπήκα από το site να προσθέσω άλλη μια δεκάκιλη βαλίτσα, αλλά για κάποιο λόγο μου έβαλε μια 20κιλη και έχω 30 κιλά βαλίτσες που μπορώ να πάρω μαζί μου. Οπότε σκέφτομαι να πάρω αυτήν εδώ, την 20κιλη. Πιστεύω θα μας φτάσει. Θα ξεκινήσω να βάζω ρούχα μέσα και αν δω ότι δεν μου φτάνουν, θα πάρω και μία μικρότερη που έχω. 6 ώρα το απόγευμα ήπια καφέ για να αντέξω. Αν και έχω τόση υπερένταση που έτσι κι αλλιώς νομίζω θα άντεχα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα δικά μου ρούχα και μετά θα βάλω του μικρού. Η Νάλα θα μείνει μόνη της. Θα έρχονται κάθε μέρα να την βλέπουν, να την προσέχουν. Λοιπόν, γενικά αυτά που έχω να πάρω είναι πολύ πολύ basic. Τα μαύρα μου, τα ρούχα. Ένα παντελόνι, δεύτερο παντελόνι, τρίτο παντελόνι, μόνο μαύρο. Τζιν μαύρο, αυτήν εδώ την μπλούζα, μαύρο φόρεμα. Πω, πόλες και πόσα κηδεία, έτσι. Okay, λίγο σαν την κατάσταση, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι ντύνομαι. Έχω κάτι pullover, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τα βάλω. Νιώθω ότι αρχίζω και έχω παλινδρόμηση. Άσχετο. Με το που γυρίσω από τον καινούριο χρόνο έχω να πάω σε άπειρους γιατρούς. Έχω να πάω στον ομοιοπαθητικό μου. Έχω να πάω σε ορειλά. Έχω να πάω στον οδοντίατρο. Μιλάμε, πρέπει να τα κάνω όλα μόλις γυρίσω. Τέλος πάντων. Ναι, έχω κάτι πουλοβεράκια άσπρα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τα βάλω ποτέ. Ωραία. Πάω να δω τα ρούχα του Γιώργου. Να τα φέρω εδώ για να τα βάλουμε μέσα στη βαλίτσα. Κιλά. Καλλιντικά τα έχω έτσι κι αλλιώς εδώ, αλλά αύριο θα βάλω αυτό το πρωί. Κοιτάξτε ένα τέλειο δώρο που μου πήρε μια φίλη μου στα γενεθλιά μου. Είναι αυτό εδώ. Ανοίγει και γίνεται καθρέφτης με LED και φορτίζει. Απίστευτο. Σίγουρα θα το πάρω μαζί με αυτό. Αποσμητικό. Κρέμα ματιών. Σέρουμ, κρέμα, λιποζάν. Θα βάλω και αυτό που είναι για τη νύχτα, που είναι το λαδάκι μου. Από την έχω πάρει είναι ενυδατική κρέμα σώματος. Θα πάρω αυτήν την κρέμα που μου πήρε μια φίλη μου. Οπότε είμαστε κομπλέ. Αυτά θα τα βάλω ακόμα στη βαλίτσα γιατί θα τα χρειαστώ. Και νομίζω είμαι έτοιμη. Ντόκρεμα στο ντόβουρτσες, τους φορτιστές, όλα θα τα βάλω εδώ μέσα στη βαλίτσα. Τελικά η βαλίτσα τη ζύγισα και ήταν περίπου 20 κιλά και κάτι.
Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς η ζυγαριά και τι και πώς, αλλά για να μην κάθομαι και ταλαιπωρούμε, αφού την έχω που την έχω την άλλη δεκάκυλη, πήρα και αυτήν εδώ για να είμαστε άνετα. Τώρα έχω ένα λουστό και θέλω να κάνω λίγο σκραμπ και μάσκα στο πρόσωπό μου. Είναι άλλα. Έλα, αγαπώ. Είχα φτιάξει ένα πολύ πολύ ωραίο σκραμπ για το πρόσωπο, DIY, με ζάχαρη. Λοιπόν, έχω εδώ τη ζάχαρη, που νιώθω ότι βρωμάω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Θα σας δείξω τώρα τι θα κάνω. Και θα βάλω μέσα aloe vera, έχω pure aloe vera gel, δοσολογίες, μην με ρωτάτε. Ανακατεύω και σε αυτό εδώ το μείγμα τώρα θα προσθέσω βιταμίνη ε που έχω σε λαδάκι, λιγάκι. Και πολύ πολύ λίγο από το λάδι αβοκάντο που έχω και αμυγδαλέλαιο που βάζω στα μαλλιά μου. Και μιας και που θα λουστώ, βάζω και στα μαλλιά μου. Θα τα ανεβάσω και όλες ψηλά. Και είναι έτοιμο το σκραμπ μου. Ιδανικά, άμα έμπαινε στο ψυγείο θα ήταν το καλύτερο. Αλλά τώρα δεν έχω αρκομονή. Παίρνω. Βάζω και τρίβω. Τι βίντεο θα είναι αυτό τώρα. Και αυτή είναι η καλύτερη απολέπιση. Όταν είχα ξεκινήσει το YouTube, δεν ξέρω αν με παρακολουθούνται κάποιοι από τόσο παλιά, είχα ξεκινήσει με DIY μάσκες, κάτι διάφορα για το σπίτι, καθαριστικά. Αυτά μου αρέσαν πάρα πολύ τότε. Γενικά ήταν μια περίοδος λίγο που τα ψάχνα αυτά. Απλά αν έχετε πάρα πολύ ευαίσθητο δέρμα, καλό είναι να ρωτήσετε τη δερματολόγο σας πριν τα κάνετε αυτά. Θα αφήσω τώρα λιγάκι στο δέρμα μου και θα το ξεβγάλω στο μπάνιο. Τώρα πάω στον υπολογιστή για να μείνει 20 λεπτάκια. Μόλις τελείωσα, βασικά ακόμα δεν έχω τελειώσει, με ένα βίντεο. Νιώθω ότι το μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί 100%. Αρχίζω και σβήνω. Πάω να κάνω ένα μπάνιο, γιατί έχει περάσει πάνω από μία ώρα από αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Η ώρα είναι μία. Σκέφτομαι με τις βαλίτσες, θα τα καταφέρω με δύο βαλίτσες και ένα παιδί. Νομίζω πως ναι. Από το να έχω μία πολύ βαριά βαλίτσα και να ταλαιπωρηθώ και να σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα εκεί, γι' αυτό σκέφτομαι ότι εκεί μπορεί να αγοράσω κάτι. Κάτι να θέλω να πάρω. Να μην έχω χώρο στη βαλίτσα. Καλημέρα. Με το που λούστηκα, ετοιμάστηκα και συνειδητοποίησα ότι αυτά που έχω να κάνω δεν είναι και τόσο σημαντικά. Έπεσα ξέρει και καλύτερα, γιατί ξεκουράστηκα. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι λιγάκι. Ο Γιώργος κοιμάται, αν ρωτιέστε. Η ώρα περνάει. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά όταν έχω κάτι στο μυαλό μου, όταν έχω προγραμματίσει κάτι στο μυαλό μου και κάτι πάει να αλλάξει, τρελαίνομαι. Είμαι λίγο control freak και ξύπνησε ο Γιώργος κατά τις 7 παρά ενώ έκανα κάποιες δουλειές και συνειδητοποίησα ότι επειδή ο εγκέφαλός μου είχε προγραμματίσει ότι θα τελειώσω τις δουλειές και μετά θα ξυπνήσει ο Γιώργος, ήμουν αλλού. Γιατί συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, άμα ξύπναγε, θα ήμουν φουλ τρελαμένη και το μεταξίδι και πόσο χαρούμενη. Αλλά επειδή ξύπνησε νωρίτερα, είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι κουρασμένος, ότι τόσο δεν πρέπει να ξυπνήσει τόσο νωρίς. Και τελικά ξανακοιμήθηκε, ευτυχώς, γιατί ήταν πάρα πολύ νωρίς και χτες κοιμήθηκε λίγο αργά. Ουφ, τέλος πάντων. Τα καλλιτικά μου, τέλος.
Λοιπόν, 8.30. Τώρα γιατί αγχώθηκα έτσι. Νάλα! Έχει έρθει ο μπαμπάς μου και κατέβασαμε κάτω τα πράγματα και είμαστε έτοιμοι!